την καλημέρα μου, την όμορφη που έχω ξυπνήσει με κέφια. Άϊπνη, αλλά με κέφια. Λοιπόν, παιδιά μου, ανέβηκε η διάθεση πάρα πολύ, γιατί μόλις υπάρχει ένα στενό, μόλις φεύγω από το σπίτι, που πέφτει καρφί ακριβώς απέναντι από την Πάρνηθα. Και όπως κοιτάω ευθεία, η Πάρνηθα είναι χιονισμένη. Και έχω καταχαρεί, άσχετα που δεν έχω χρόνο να πάω, να επισκεφτώ την Πάρνηθα, να δούμε λίγα χιόνια, να δει και ο Αλέξανδρος έτσι λίγα χιόνια τώρα που καταλαβαίνει. Δεν ξέρω, αν ρίξει κι άλλο χιονάκι, ίσως τις επόμενες ημέρες καταφέρω, έτσι ξεκλέψω λίγο χρόνο και μπορέσουμε και πάμε. Θα δούμε, αν επιτρέπεται, γιατί δεν έχω κοιτάξει, δεν έχω ψάξει καθόλου, μέχρι ποιο σημείο επιτρέπεται και αν επιτρέπεται να ανέβουμε πάνω. Αχ, λοιπόν, είμαι στην Εθνική Οδό κολλημένη. Κλασικά στο ύψος της μεταμόρφωσης, δηλαδή είναι το στανταράκι αυτό εδώ, δεν υπάρχει. Και πηγαίνω προς την κυρία Τζούμα, όπου πρέπει ο καινούριος χρόνος να με βρει άτριχη, ρε παιδάκι μου, δεν γίνεται να έχω τρίχα. Και πάω να κάνω λέιζερ από τρίχωση χέρια, πόδια, ξέρετε. Και να κάνουμε και ένα λέιζερ αφαίρεση τατουάζ, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Θα προσπαθήσω να δω αν έχει λίγο χρόνο η Διονυσία να με βοηθήσει, να σας τραβήξω πλάνα, να δείτε το τατουάζ μου πώς είναι τώρα και να δείτε την εξέλιξη. Εγώ σας έχω πει ότι έχω πάει πιο πολλές φορές για την αφαίρεση του τατουάζ, γιατί ήταν ένα τατουάζ το οποίο είχε τρίπλο χτυπηθεί. Τρίπλο χτυπηθεί, καλά ακούσατε. Γιατί μου είχαν κάνει λάθη και προσπαθούσαν να σώσουν τα λάθη τους και μου τα ξαναχτυπάγανε από πάνω τα αστεράκια που είχα στον αυτιά και έγινε μια μουτζούρα στην ουσία. Τώρα δεν θα αργήσω λογικά να τελειώσω, γιατί έχω πάρα πολύ λίγες τρίχες, πολύ λίγες στα χέρια, πολύ λίγες μόνο στους μυρούς. Γάμπα μπροστά κάτω ούτε καν, δεν υπάρχει ούτε δείχνος τρίχας. Αν δεν υπάρχει μια-δυο που θα, θα τις δει η Διονυσία με το φως που θα τις χτυπήσει. Και πριν σας κλείσω για να πάμε να δούμε τη συνέχεια της ημέρας μου, θέλω να σας πω ότι το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή δείχνει... Α, εδώ ανέβηκε, πήγε στους 8 βαθμούς. Όταν έφυγα από το σπίτι έλεγε 6 βαθμούς και έχω ντυθεί πάρα πολύ λεπτά. Πάρα πολύ λεπτά, δεν ξέρω πώς την πάτησα έτσι, ενώ ήξερα ότι θα έχει κρύο σήμερα. Ξεχάστηκα εντελώς και ντύθηκα πάρα πολύ λεπτά. Και αυτή τη στιγμή έχω βγάλει και τα παπούτσια, γιατί φόρεσα κάτι μπότες με τις οποίες συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να οδηγήσω. Και τις έβγαλα τις μπότες. Τέλος πάντων, έχω βάλει και την μπαλαρινούλες που έχω μέσα στο αυτοκίνητο για τέτοιες καταστάσεις, να ξέρετε. Λοιπόν, και εκτός το κρύο, που έχει πάρα πολύ κρύο, θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι πραγματικά έχω ένα υπέροχο κοινό και δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω, γιατί είτε σας ζητήσω κάτι θα μου στείλετε κατευθείαν μήνυμα να μου βρείτε μια λύση, είτε μου δίνετε μηνύματα συμπαράστασης. Ανέβασα το χθεσινό, το βίντεο που ανέβασα σήμερα εγώ και χθες για εσάς, που έλεγα στείλτε μου τη θετική σας ενέργεια γιατί έχω αγχωθεί, και μου στείλετε στο Instagram και κάτω το βίντεο μηνύματα με θετική ενέργεια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά δεν έχω λόγια, είστε πάρα πολύ γλυκές και ευγενικές πάντα. Ένα outfit of the day που δεν προλάβα να σας κάνω.
Έλα και επέστρεψα, χωρίς τρίχα για τρίχα. Και σχεδόν χωρίς τατουάζ. Το τατουάζ μου πάει πάρα πολύ καλά. Νομίζω πως πολύ σύντομα θα τελειώσω, αν έρχομαι και στην ώρα μου να κάνω τις συνεδρίες που πρέπει να κάνω. Και τώρα κάτσε να βάλω το μάξι λίγο να ζεσταίνει. Παπα, κρύο, τι λέει. Α, λέει μόνο 15 βαθμούς. Μόνο 15 βαθμούς. Λοιπόν, το αντισηπτικό λύνει μου. Αν και ξαναέβαλε, αλλά καταλαβαίνετε τώρα. Ποιος γλεντάει ρε παιδιά στο πάρκινγκ, έτσι. Και να πιω και λίγο νερό γιατί έχω κουρακιάσει. Και επειδή δεν πάω σπίτι, πάω σε μια δουλειά που πρέπει οπωσδήποτε να κάνω. Μια εξυπηρέτηση του συζύγου. Όπα. Αχ, πώς λέγεται αυτό εκεί πέρα που πρέπει να πάω. Ναι. Με το ηρωπίτσα μου. Τι είναι αγάπη μου. Θα το ανοίξω εγώ τώρα. Θα το δείξουμε πρώτα και θα το ανοίξω. Είχαμε ένα θέμα με τη θέρμανση σήμερα, αλλά το διορθώσαμε. Διορθώθηκε ευτυχώς. Και μέχρι λίγο έτσι το σπίτι να ξαναμπεί στους ρυθμούς του με τη θερμοκρασία του. Κυκλοφορούμε και το έχω βάλει στον Αλέξανδρο σε μια ζακετούλα. Τι είναι, παιδί μου. Λοιπόν, ήθελα κάθισε εδώ πριν να ανοίξω το κουτάκι για να σας δείξω κάποια πράγματα που παρέλαβα. Δείτε τι υπέροχο κουτί. Όπου είναι από The Cakers και έχει μέσα ένα πανετόνε. Κοιτάξτε. Λοιπόν, και μου ήρθε. Α, δεν θα καθίσει σωστά αυτή η κάμερα σήμερα. Λοιπόν, και μου ήρθε και ένα πάρα πολύ ωραίο κουτί από Pixie. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στην Pixie είναι ότι μας στέλνουν σε όλες, σε όλη τη γη, ακριβώς τα ίδια PR πακέτα. Δηλαδή, πακέτα από Pixie που βλέπω στις κοπέλες από Αμερική, από Αγγλία, τα βλέπω και μου έρχονται και εμένα. Και μου έχει έρθει ένα Glow Tonic. Το οποίο γράφει και το όνομά μου πάνω, κοιτάξτε, Marinelli's Glow Tonic. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το κουτάκι. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε, για να δοκιμάσω κι εγώ λίγο από το πανετόνε ρε παιδιά. Ο Αλέξανδρος πίνει νερό. Καλά, είναι υπερτέλειο, Και πάμε να ανοίξουμε εδώ πέρα τα κουτάκια μας για τη 15η μέρα. 15 είναι τα γενέθλια του μπαμπά μας και έχει ένα αλογάκι στο Αλέξανδρο. Επίσης, ούτε καν. Άνοιγα την κάμερα για να σας πω κάτι. Α, ναι, θυμήθηκα. Λοιπόν, ήθελα να σας πω. Α, έχει την HD πούδρα. Θέλω πάρα πολύ να κατέβω κέντρο αυτές τις ημέρες. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να βρω κάπως την ευκαιρία να κατέβω. Ίσως κατέβω, δεν ξέρω, Παρασκευή. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να κατέβω κέντρο, γιατί θέλω να δω το κέντρο στολισμένο. Δεν το είδα ούτε πέρσι ούτε πρόπερσι, γιατί πρόπερσι ήμουν Άγιος, πέρσι ήταν που ήμασταν κλειδαμπαρωμένοι. Και δεν το είδα ποτέ το κέντρο στολισμένο, δεν είδα ποτέ εκείνο που είχε γίνει. Φέτος δεν πρέπει να έχει γίνει βέβαια. Αυτό που είχε γίνει πάνω στην Βουλή των Ελλήνων που έπαιζαν κάτι. Καταλάβατε, όσες έχετε πάει θα έχετε καταλάβει. Λοιπόν, έχει από Ren στο Look Fantastic ένα για μαύρους, είναι sleeping cream για μαύρες, δεν μου έρχεται τώρα η λέξη. Αφήστε τα να πάνε. Παίζεις πιάνο. Θα έρθεις να πεις ένα γεια στον κόσμο. Έλα να πεις ένα γεια, έλα. Όχι, δεν θέλει. Μου κάνει όχι. Αυτά, σας φιλούμε, σας χαιρετούμε, να προσέχετε και αύριο πάλι εδώ την 16η μέρα του vlog μας. Έλα, καλά το πάω μέχρι στιγμής, παιδιά. Καλά το πάω νομίζω, να είναι την 16η μέρα του vlog μας. Να μην λείψει κανείς. Φιλάκια πάρα πολλά. Μουα. Γεια σας, πω να φτιάξω το τσαγάκι μου, θα σας δείξω λίγο ακόμα απλά να μην φύγετε εντελώς.